για μια εξέλιξη που ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα στις σπουδές μας, βάζει τα φόπλακα στη ζωή μας, στα όνειρά μας. Κλείνουν τμήματα, πετιούνται χιλιάδες φοιτητές στο δρόμο, δεν ξέρουν τι θα κάνουν, συγχωνεύουν, μεταφέρουν, υποβαθμίζουν κι άλλο τις σπουδές μας. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι φοιτητές δεν μείναν με σταυρωμένα τα χέρια, όπως έχετε δει. Έχουν κάνει ήδη κινητοποιήσεις μεγάλες. Υπάρχει συμπαράσταση από φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία της πόλης. Έχουμε πολλούς με το μέρος μας, το οποίο είναι και λογικό. Γιατί αυτή η εξέλιξη, η οποία δεν προέκυψε σαν κεραυνό στην Ερυθρέα, αυτή έρχεται και πατάει πάνω σε μια χρόνια κατάσταση εδώ πέρα και στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ, τα αφήσαν χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα με την πανεπιστημιοποίηση. Η χρηματοδότηση για τις ανάγκες των φοιτητών έχει εξαλειφθεί, είναι στα τάρταρα. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές, εργαστηριακό προσωπικό, τα εργαστήρια είναι απαρχαιωμένα στην καθαριότητα κ.ο.κ. Και τώρα έρχονται και μας λένε ότι αυτά τα τμήματα θα τα καταργήσουμε, αυτά τα τμήματα θα τα μεταφέρουμε, θα τα υποβαθμίσουμε κι άλλο. Μιλάμε ότι θα αναγκάσουν χιλιάδες φοιτητές να παρατήσουν τις σπουδές τους. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, εμείς οργανωθήκαμε, κάναμε σύλλογο, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά κινητοποίησης μέχρι στιγμής και χθες, μετά από μια μαζική γενική συνέλευση, αποφασίσαμε για το πώς θα κινηθούμε. Και τη Δευτέρα που θα έχει αποκλεισμό εδώ πέρα το Ίδρυμα από τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών με απόφαση του Συλλόγου, που θα κάνουμε πορεία και στο κέντρο της Σύνδου. Την Τρίτη θα ξαναπάμε στη Διοικούσα Επιτροπή στη Θέρμη για να συναντηθούμε εκεί πέρα να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Και την Τετάρτη ετοιμάζεται μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μαζί με τους συναδέλφους μας από τα υπόλοιπα τμήματα του ΔΠΑΕ, από τις ΣΕΡΕΣ, από την ΚΑΒΑΛΑ, που και εκεί πέρα καταργούνται, συγχωνεύονται, έχουν δημιουργήσει και εκεί πέρα φοιτητικούς συλλόγους, έτσι ώστε να συντονιστούμε και στο τέλος για να δούμε πώς θα δράσουμε μαζί από κοινού.